Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τέτοια μέρα. Μπομπδία. Δεν γινόταν να πούμε με διαφορετικό τραγούδι. Viva Brazil, τέταρτη μέρα Μουντιάλ, η μεγάλη μέρα για εμάς τους λάτρεις, τους φαν, τους θαυμαστές, τους θειασότες της Εθνικής Βραζιλίας. Έφτασε η μεγάλη μέρα, την περιμέναμε πώς και πώς. Αυτά έτσι τα βραζιλιάνικα αγόρια να χορέψουν σάμπα μέχρι τον τελικό στη Ρωσία και να το σηκώσουν. Και να το σηκώσουν κιόλας. Δεν πήγε καλά η περσινή τετραετία, έτσι. Ναι. Μέσα στο σπίτι μας η βαριά ήττα, επιμένω ότι είναι το άγχος οικοδέσποινας από τη Γερμανία. Εκεί το αποδίδεις. Εκεί το αποδίδω. Μάλιστα. Γιατί να σου πω κάτι, όταν το διοργανώνεις σπίτι σου και είσαι από τα φαβορή, έχεις το άγχος να αποδείξεις πράγματα. Πάντα κάτι θα πάει στραβά. Όλοι περιμένουν από σένα. Ναι. Θα και όλοι θα βρουν να πούν και κάτι κακό. Θα μου πεις δεν περίμεναν 7 τεμάχια. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλα από τα σχέδια. Δεν τρως. Αλλά είδες, ανωτερότητα. Δώσανε, λέει, τα δίχτυα. Ναι, ναι, είδες. Ποδοσφαιρικός πολιτισμός, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Βίβα Βραζίλ, αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε. Και αυτό το ποδόσφαιρο ελπίζουμε να δούμε σήμερα στις 9 το τέταρτη βράδυ. Τέταρτη μέρα. Ναι. Θα... 21 γκολ μετά. Τέταρτη μέρα, Ναι, έχουν μπει ήδη 21 γκολ. Έχουμε δει πολλά και ωραία παιχνίδια. Εννοείται ότι σε ρυθμούς Μουντιάλ θα κινηθούμε και εμείς μέχρι και τις 12. Σας έχουμε υποσχεθεί από χθες βεβαίως ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Γιατί κάτι υπάρχει και εκεί, δεν το πιάσαμε καθόλου χθες. Γιατί ήταν και η δική μας η χαρά να μπούμε, να σχολιάσουμε και να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Είχε ξεκινήσει την Πέμπτη, οπότε είχαμε πολλά να πούμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Και σήμερα έχουμε πολλά να πούμε για το Μουντιάλ. 4 παιχνίδια είδαμε χθες. Πόνεσαν τα μάτια μας. 4 μετά το μάτι της Κροατίας. Το ημίχρονο άρχισαν να στεγνώνουν τα μάτια μου. Λίγο σηκωνόσουν για διατάσεις. Κάπου έλεγε στα μάτια μου, έβλεπαν πράσινο, μόνο χόρτο ρε παιδί μου, μπάλα. Ναι. Και να σου πω κάτι, λέμε ότι είναι αυτή μια ώρα ρε παιδί μου που είναι ανάμεσα στα παιχνίδια, ότι γιατί υπάρχει αυτό το κενό, αλλά περνάει τόσο γρήγορα. Καλύτερα δηλαδή, να μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Να πας μια τουαλέτα, να πιεις ένα νερό. Κάτι να φας, λίγο να μιλήσεις. Τον πάγο. Λίγο να μιλήσεις στο τηλέφωνο. Τσούπ, έχει ξεκινήσει 6 παρατέταρτο. 6 παρτό στο παρατέταρτο. Και μισή, μπαίνεις μέσα να δεις λίγο τις εντεκάδες. Ποιοι παίζουν, ποιοι δεν παίζουν, τι σχηματισμό θα δώσει. Καταρχάς η εφαρμογή του FIFA, με το που σφυρίζει το προηγούμενο παιχνίδι, σου στέλνει ειδοποίηση για τις επόμενες εντεκάδες. Κατευθείαν. Δηλαδή, και άμα το παίζεις και στοίχημα κιόλα. Καλά πλάκα κάνεις, πώς θα ενημερωθώ. Δεν πρέπει να μελετήσεις. Έπιασα χθες και τον Αγκουέρο. Δηλαδή μετά τον Ρονάλντο. Εκκλησία κλέβεις. Έπιασα χθες και τον Αγκουέρο. Μα τον πέτυχα σε καλή απόδοση. Να σου πω κάτι. Ναι, μετά το 3,5 που έδινε τον Ρονάλντο για anytime scorer, χθες είχε Αγκουέρο, έτσι. Έπαιξα πρώτο σκόρερ τον Αγκουέρο και τον πέτυχα στο. Πρώτο σκόρερ τον έπαιξες. 3,5 ήταν και αυτό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα τα χθεσινά μάτς και τα 4 τα είδαμε. Ζωή να έχουν. Ζωή να έχουν. Το βράδυ ψάχναμε οποιοδήποτε μάτς. Έχεις 1 ευρώ να δω ένα μάτς. Δεν είμαι χρήστης. Ναι, το κλασικό. Αυτά τα ωραία τα οποία λέγαμε χθες μετά τα 4 μάτς που είδαμε. Εντάξει, είναι ωραία όμως να σου πω κάτι. Σήμερα είναι που έχει το όνειρο σήμερα, του ποδοσφαιρόφιλου. Σήμερα που έχει 3 μάτς και τα κοιτούσαμε πριν έξω, λέμε γιατί 3 μάτς σήμερα. Μας κακοφάνηκε. Λίγο είναι και τα 3 καλά. Έχει πολύ ωραία μάτς σήμερα. Κοίταξε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Γιατί δεν σας άρεσε το Περού-Δανία. Μας άρεσε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά εντάξει, ρε παιδί, υπάρχουν κάποια μάτς, ας πούμε, αυτό με τη Γαλλία. Το περίμενες πάρα πολύ. Εγώ το περίμενα πιο πολύ. Πιο καλό να είναι το Γαλλία. Δεν με ικανοποίησε. Και το μάτι τη Αργεντινή. Ένα-ένα θα τα πιάσουμε, γιατί έχουμε σχόλια για όλα. Με το ρεπορτάζ του, τα παραλυπόμενά του, τι δηλώσει του. Γιατί έκανε αυτοκριτική ο Μέση, θέλω να σου πω. Ναι. Εγώ αλλά... φταίω που τον έλεγα χθες και φώναζε, κλείστε το μικρόφωνο από την και κοπέλα. Και για τα σημερινά μάτσα θα μιλήσουμε και για το Viva Brazil, βεβαίω. Γιατί η μεγάλη μέρα έφτασε. Στην ουσία τώρα ξεκινάει το Μουντιάλ, παιδιά, για να ξέρετε. Τον προγιούτο να πούμε. Γιατί παίζει και η Σερβία στις 3. Ναι, ο καθένας με τον πόνο του εδώ πέρα. Εγώ τη Σερβία περιμένω. Λοιπόν, να δώσουμε πρώτα τον καιρό, γιατί έχουμε χαλάσει εδώ πάνω, έτσι. Και χθες σταματούσε, δηλαδή με άλλο καιρό έμπαινε στο σαλόνι να δεις το παιχνίδι, με άλλο έβγαινε στο μπαλκόνι για το ημίχρονο. Γενικά έχεις αυτόν τον φόβο εντός εισαγωγικών ότι ανά πάσα ώρα θα βρέξει. Μα κάποια στιγμή σε έβγαζε λιακάδα και είχε και ζέστη. Εγώ χθες που έφυγα από εδώ, μέχρι να φτάσω σπίτι, είχε και πάρα πολύ ζέστη. Στο λεωφορείο άνοιξαν όλοι δηλαδή και τα παράθυρα. Χτες, γιατί έβγαλε ήλιο εκείνη την ώρα. Δεν ένιωσα ζέστη, η αλήθεια είναι. Απλά είχα αυτό το ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει.
Λοιπόν, νεφώσεις παροδικά αυξημένες και σήμερα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία 16 με 26, η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Κοινός ιδανικός καιρός και για εσάς που θα μείνετε μέσα και θα δείτε τα μάτς του Μουντιάλ. Έχει και τελικό μπάσκετ σήμερα, έτσι. Α, ναι. Έχει και αυτό, έχει βεβαίως. Τι άθλημα είναι αυτό? Και για τους φίλους της καλαθόσφαιρας. Ξέρεις τι έχω πάθει? Έτσι. Πάλι έβλεπα στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Euro, δεν θυμάμαι πότε ήτανε. Είχα δει πάλι έτσι 2-3 σερί και βλέπω μετά μπάσκετ και στην πρώτη επαφή, στην πρώτη πάσα, φώναξα χέρι. Είστε κακοπροαίρετοι. Γιατί είχε συνηθίσει το μάτι μου. Γιατί έχετε τώρα τα καλά μπροστά σας στο Μουντιάλ και δεν σας κάνουν τελική μπάσκετ. Έχει σήμερα και τελικό, κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι με το. Και μέρα. Και συνεχίζονται κατέρευθεν οι βολές. Δηλαδή και οι ίδιοι έχουν παράπονα πάντα από το διαιτητή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Άμα κοιτάξει λίγο το timeline στο Twitter την ώρα του παιχνιδιού, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Τούμπαλιν. Και οι ίδιοι γράφουν τα ίδια πράγματα. Δεν καταλαβαίνεις τι ομάδα είναι. Επειδή δεν. Τη διαιτησία στο μπάσκετ δεν μπορώ κι εγώ. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Και το λένε δηλαδή, και οι δύο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται κάθε επαφή να είναι φάουλ. Αυτό τουλάχιστον δεν το έπιζα στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Γιατί στους αιώνιους δεν ξέρω τι γίνεται. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Κοίταξε, σε μέρα που παίζει η Βραζιλία, λίγο θα μας αγγίξει. Τι ώρα παίζει το μπάσκετ, 7.30. Το μπάσκετ. Νομίζω, ναι. Μπορείς να το τσεκάρεις εκεί στο πρόγραμμα. Ναι. Σήμερα όμως η μέρα, πόσο έχουμε. 17 Ιουνίου, έτσι. Ναι. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα. Χρόνια πολλά στο δικό σου μπαμπά, στο δικό μου μπαμπά, και στο Σωτήρι που είναι μπαμπάς. Και στο Σωτήρι που έχει μια υπέροχη πανέμορφη κόρη που θα την κυνηγάει από πίσω σε λίγα χρόνια. Σωτήρι. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι θα πει μπαμπάς με κόρη. Και δεν όμορφη κόρη, Σωτήρι. Κούκλα. Υπομονή, κουράγιο και δύναμη. Και λεφτά, αγόρι μου, αλήθεια. Και λεφτά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Σου έχω λεπτομέρειες για τη γιορτή του πατέρα. Να μην αφιερώσουμε ένα τραγούδι στους μπαμπάδες. Βάλε να παίξεις. Που είναι η μέρα τέτοια. Να σου πω κάτι, είναι που είναι λίγο η γιορτή, περνάει πιο στα ψηλά. Μην τους υποβαθμίζει τη μέρα της γιορτής τους. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους σας, να σας χαιρόμαστε, να σας καμαρώνουμε, να είστε δίπλα στο πλευρό μας. Ούτως ή άλλως ξέρετε τι σχέση έχουμε εμείς τα κοριτσάκια με εσάς. Ναι, με τους έτσι. Μπαμπάδες πιο πολύ. Και εσείς να καμαρώνετε και να είστε δίπλα στα παιδιά σας. Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η ωραία η γιορτή, έτσι? Να σου πω ότι έχουμε και ορισμό, τον επίσημο. Τι είναι η γιορτή του πατέρα, ξέρεις? Τι είναι η γιορτή του πατέρα? Λοιπόν, ονομάζεται η ετήσια κινητή εορτή προς τιμήν του πατέρα, ναι, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου γιορτάζεται. Είναι σαν τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου που είναι η γιορτή, που είναι της, γιορτή μητέρας. Της μητέρας. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη γνωστή περίπτωση οργανωμένου εορτασμού, που αλλού, από εκεί που ξεκινάνε όλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δυτική West Virginia, 5 Ιουλίου του 1908, μία κόρη, Grace Golden Clayton, ήθελε να γιορτάσει προς τιμή των 210 νεκρών πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε ένα ορυχείο που έγινε ένα μεγάλο ατύχημα εκεί πέρα, το Δεκέμβριο. Τραγωδία. Εκείνη τη μέρα δεν έλαβε την αναγνωρισιμότητα που της άξιζε αυτή η γιορτή. Γιατί έγιναν διάφορες ακόμα γιορτούλες στη Βιρτζίνια για το γεγονός αυτό του θανάτου των 210 ατόμων. Δύο χρόνια μετά έρχεται μια άλλη κυρία, η Ντόντ, η οποία έκανε τη δική της γιορτή του πατέρα για να τιμήσει το δικό της πατέρα που είχε πέσει στον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Μάλιστα. Αργότερα ψηφίστηκε από το Κογκρέσο. Την ίδια μέρα με την πρώτη. Όχι. Ναι. Δύο χρόνια αργότερα, δεν προσδιορίζεται πότε. Δεν έγινε πάντως το ίδιο και δεν γνώριζε ότι έχει ξαναγίνει. Ναι. Η ίδια όμως ετοίμασε όλη τη χαρτούρα. Ναι. Μάζεψε άφημη. Αυτά τα κλασικά, ναι. Φωτοτυπία ταυτότητας, ναι, και το τελευταίο ε9 της και πήγε στο Αμερικάνικο Κογκρέσο και ζήτησε να αναγνωριστεί επίσημα. Ο πρόεδρος Woodrow Wilson επισκέφθηκε το Spokane, την πόλη της Ντόντ. Έκανε μία ομιλία και έτσι αποφασίσανε να το ψηφίσουν. Ο Λίντον Τζόνσον, γνωστός πρόεδρος των ΗΠΑ, έδωσε το πρώτο προεδρικό διάταγμα που τιμούσε επισήμως τους πατέρες. Μία ακόμη γιορτή λοιπόν που μας έρχεται από την Αμερική. Πρώτη ονομασία ήταν η μέρα του πατέρα, πλέον είναι γνωστό ως γιορτή του πατέρα. Ναι.
Και γιορτάζεται παντού την Τρίτη Κυριακή. Την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις κάπου αλλού. Στην Ευρώπη ήρθε στη Γερμανία και εκεί συνδέθηκε άμεσα με την οικογενειακή έξοδο κατά τη γιορτή της μπύρας. Να πω κάτι τώρα όμως εγώ, έτσι. Δεν θέλω να τους χαλάσω τη χαρά, αλλά... Μην το πεις σήμερα, πες το άλλο Σάββατο ρε κορίτσι μου, δηλαδή σήμερα γιορτάζουνε. Να σου πω κάτι, είναι ρηγμένοι όμως. Δηλαδή εγώ σαν παιδί, ναι, βλέποντας τις δύο ημέρες ρε παιδί μου των γονιών, την ημέρα του πατέρα και την ημέρα της μητέρας, είναι ρηγμένοι. Πώς να το κάνουμε, δεν, ναι, έχει την έγκλη. Βλέπεις ότι γίνεται υπάρχει μια κινητοποίηση για την ημέρα της μητέρας, για την ημέρα της γυναίκας. Αντίστοιχα δεν υπάρχει αυτό στον πατέρα. Άμα δεν το βλέπαμε τώρα στο διαδίκτυο, ναι, ποιος θα το θυμότανε. Εγώ από χθες το θυμόμουν. Χθες το... Ναι. Μπράβο, δώσουμε το βραβείο. Βγάζουμε τον μπαμπά της κόρης του μήνα. Τώρα βέβαια που έχουμε μουντιάλ, ο καθένας σπίτι του, στην τηλεόρασή του, να μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, FM κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε, σχολιάζετε, ό,τι θέλετε. Στέλνετε στο 54526, 1 και 24 ευρώ. Η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και η χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, έχει στείλει τώρα εδώ, με αφορμή αυτά που λέγαμε για την ημέρα του πατέρα, ο Τίμος, ο οποίος λέει, «Α, μας έστειλε την κόρη του 3 εβδομάδων, η κοράκλα μου, πώς και πώς περιμένω να την πάω στο γήπεδο. Πρώτα στο βόλι, μετά στο μπάσκετ, βόλι μπάσκετ και μετά στο ποδόσφαιρο. Να σου ζήσει». Είναι, δες λίγο φάτσα εδώ, δείτε λίγο εδώ φάτσα. Είναι ένα καραμελάκι. Εντάξει, άμα μπορείς και δεν την τσιμπάς όλη την ώρα, μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου. Ποιο είναι το αντίδοτο σε αυτό? Φυλάς όλη μέρα το πατουσάκι. Το πατουσάκι, ναι, εκεί. Το πιάζεις με τα δαχτυλάκια που είναι τόσο μαλακό, τόσο αφράτο. Τώρα λοιπόν και εσύ θα τα ζήσεις όλα με την κόρη. Εμείς τα λέμε χρόνια τώρα, ότι αν δεν κάνετε κόρη, ναι, έτσι... δύσκολα. Δεν θα καταλάβει. Βασικά δεν θα καταλάβεις αυτό το δέσιμο που λέμε ότι υπάρχει ανάμεσα στον πατέρα και στην κόρη, ναι, έτσι. Είναι διαφορετικό. Αφήστε τους γιους. Όπως είναι η γη με τις μαμάδες. Ναι, αυτό λέω. Αφήστε τους γιους με τις γυναίκες, με τις μητέρες. Έτσι πάνε αυτά, παιδιά. Τι να κάνουμε. Χρόνια τώρα η κοινωνία μας είναι ειδικό, έτσι δομημένη. Το ειδικόδιο είναι του γιου με τη μάνα, το ξέρεις. Ναι, έτσι, ναι, βεβαίως. Ξέρεις το αντίστοιχο πώς λέγεται για μας. Πώς λέγεται? Της Ηλέκτρας. Έχω τη Ηλέκτρα. Σύνδρομο τη Ηλέκτρα λέγεται. Την κόρη με τον μπαμπά. Μάλιστα. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φάγαμε το πρώτο ημίωρο τη εκπομπή. Ερχόμαστε με πολύ μουντιάλ. Ναι. Τα 4 χθεσινά παιχνίδια. Βίβα Μπραζίλ, θα παίζει όλη την εκπομπή. Θα σα ζαλίσω σήμερα. Όχι, κορίτσι, σήμερα. Μου, θα βάλω και Γκόραν Μπρέγκοβιτ. Για Σερβία, έτσι. Βέβαια. Μάλιστα. Και βεβαίως οδηγό επιβίωσης μόνο για γυναίκες. Τι θα κάνετε στο Μουντιάλ, κορίτσια, εσείς που δεν αντέχετε 4 μάτς, που χθες θέλατε να βαρέσετε τον κεφάλι σας στον τοίχο. Αλλά αντέξατε, έτσι. Η αδερφή μου όταν συνειδητοποίησε ότι βλέπεις το τέταρτο μάτς, ότι από τη μία η ώρα θα τελείωνα στις 12, ναι, το δέχτηκε πάρα πολύ σιωπηλά. Πήρε το λάπτοπ και πήγε μέσα να βλέπει ταινίες. Εμφανιζόταν στο σαλόνι. Να δει αν αναπνέει. Αναπνέω αυτό, αν χρειάζομαι κάτι, και ξαναπήγαινε μέσα. Μάλιστα. Αν μετά το στοίχημα. Εκεί μετά την Αργεντινή ερχόντουσαν διάφορες επισκέψεις. Την Αργεντινή τρόμαξε. Δεν το περίμενε. Δηλαδή από τα λίγα που ξέρει. Εσείς τον Ντιέγκο δεν τον σκέφτεστε. Εσείς τον Ντιέγκο δεν τον σκέφτεστε. Εσείς ρε μάλια εκεί τη Αργεντινή. Τον Ντιέγκο τον ξεκάνατε τον άνθρωπο. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Αυτή την ώρα βεβαίως έχουν συνδέσει τα κανάλια, ναι, με τις πρέσπες. Θα υπογραφεί μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, Κοντζιά και Δημητρόφ, παρουσία και του Τσίπρα και του Ζάεφ, η συμφωνία για το καινούριο όνομα Σεβέρνα Μακεντζόνια. Βόρεια Μακεδονία. Βόρεια Μακεδονία. Τώρα εμείς είμαστε Νοτιομακεδόνες. Βόρειο-Ελλαδίτες. Είναι ανάλογα από πού κοιτάς. Πώς σου λέει, πού κάθεσαι, δεξιά-δεξιά, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις. Ναι. Ανάλογα από πού κοιτάς είναι η Μακεδονία τώρα. Από όπου δίνει η θάλασσα, ναι, δεξιά. Ναι, είμαστε Βορειοελλαδίτες, Νοτιομακεδόνες λοιπόν. Θα υπάρξουν και συγκεντρώσεις εννοείται. Είναι ιστορική συμφωνία η αλήθεια. Ναι. Όπως εμείς διαβάζαμε
Και αποστηθήσαμε την ιστορία, δεν κλείνω το κινητό μου ποτέ. Και για κανένα λόγο. Και για κανένα λόγο, δεν το βάζω στο θόρυβο. Έτσι και πώς σε... διαβάζαμε εμείς τη συνθήκη του Magic, του Magic Kids. Είδες άμα είσαι καμένος με το Μουντιάλ, του Magic Earth. Κολλημένος με την μπάλα. Ναι, η συνθήκη του Magic Earth. Τη συνθήκη του Magic Kids χθες το βράδυ πάντως. Κατά τις 9 η ώρα το βράδυ. Ένα-ένα, μετά και για το Magic Kids. Μετά από πολλά χρόνια και συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, πήγαιναν και ερχόντουσαν υπουργοί, πρωθυπουργοί, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, τότε Ευρώπη κτλ. Εγώ είμαι χαρούμενη για ένα λόγο. Ναι. Ότι όλο αυτό τελειώνει. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Τουλάχιστον τελειώνει. Γιατί έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, Ελένη, και αυτό ήταν το αρνητικό στην όλη ιστορία. Το χρησιμοποιούσαν πολύ για ψηφοθερικούς λόγους. Τουλάχιστον τελειώνει. Βλέπουμε ότι μας ακούτε μόνο διαδικτυακά. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την κεραία, όχι του Λίμπερο. Από πάνω. Έτσι, από το χορτιάτι. Μας έχουν στείλει και διάφορα μηνύματα ότι έπεσε το σήμα μας. Το γνωρίζουμε, παιδιά. Ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Κάποιος θα μας μάτιαξε, έτσι. Ναι. Πολεμάν τη Βραζιλία πολεμάνε ή τη Σερβία. Γιατί με Σερβία κλείσαμε, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Βεβαίως βλέπουμε και κόσμο, έτσι. Έχει συγκεντρωθεί το πισωδέρι κοντά στις πρέσπες, θα έχει τη συγκέντρωση. Έτσι, με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια τους. Υπάρχει αρκετός κόσμος. Έχει συγκεντρωθεί εκεί στην περιοχή κοντά στις πρέσπες. Βεβαίως είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας για την συγκέντρωση. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, η ιστορική υπογραφή συμφωνίας Αλέξη Τσίπρα και Ζάεφ για την ονομασία, για τη νέα ονομασία που δίνει μία λύση στο θέμα των Σκοπίων. Των Σκοπίων, βεβαίως. Εγώ σκέφτομαι τους πολιτικούς που έχουν πάρει αβέρτα και σβάρνα τα κανάλια σου. Λέει, ναι. Κυριακή πρωί έχουν ξυπνήσει από το άγριο χάραμα. Μα να σου πω κάτι, κοιμηθήκανε και αργά χθες. Είδες καθόλου. Εγώ ανάμεσα στο προτελευταίο και το τελευταίο παιχνίδι έβλεπα Βουλή. Δεν είμαι, γιατί είμαι σε πολύ mood ποδοσφαιρικό, οπότε δεν μπορώ να δω καθόλου. Ανάμεσα στα δύο το γύρισα στη Βουλή. Ήταν η πρόταση μομφής που έχει καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κοινοβουλευτική ομάδα του. Καταψηφίστηκε, δεν αρκούσε. Είχαμε μόνο μία απώλεια. Ο κύριος Καμένος. Ανεξαρτήτως. Ο οποίος έχει δηλώσει εδώ και πολύ καιρό ότι πάει κόντρα σε πολλά θέματα αυτής της συγκυβέρνησης. Λογικά θα έχουμε και μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως ήταν στο κόμμα του Πάνου Καμένου, δεξιές καταβολές, παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας. Λογικά θα επιστρέψει πίσω. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε και την πολιτική παρένθεση, γιατί η μέρα είναι τέτοια που το απαιτεί. Και μπαίνουμε στα δικά μας μονοπάτια, αυτά που μας αρέσει, αυτά με τα οποία διασκεδάζουμε. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, το θέμα με το Σκοπιανό, όχι ότι είναι στενάχωρο, οι προεκτάσεις, οι αντιδράσεις και η διαχείριση του θέματος είναι στενάχωρη. Έτσι, σαν θέμα δεν μπορώ να πω ότι είναι στενάχωρο, γιατί ένα θέμα το οποίο έχει ρίζες πριν από πολλά πολλά χρόνια, έτσι, με άλλες κυβερνήσεις τότε... δεν μπορεί να σε στεναχωρεί τώρα τα αποτελέσματα τις οποίες θα βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι. Λοιπόν, και το κλείνουμε εδώ σαν θέμα, σαν άποψη, σαν θέση. Κάθε προσωπική γνώμη είναι σεβαστή. Έτσι. Η δημοκρατία ούτως ή άλλως, το πολίτευμά μας είναι τέτοιο, το οποίο μπορεί και χωράει και αγκαλιάζει όλες τις διαφορετικές απόψεις. Και να το θυμούνται αυτό όλες οι πλευρές. Έτσι ακριβώς. Ότι κάθε άποψη είναι σεβαστή. Και βεβαίως είναι σεβαστή και η ανάγκη των ανθρώπων να πάνε εκεί στις πρέσπες να διαμαρτυρηθούν με κάτι το οποίο δεν συμφωνούν. Έτσι. Και αυτό επίσης εκφράζει το δημοκρατικό πολίτευμα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει τρόπος να δείξεις και την αντίδρασή σου ή τη συμφωνία σου, ανάλογα τι θέση έχεις, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπως είναι το δικό μας, με την ψήφο σου. Έτσι ακριβώς. Στις εκλογές τα λέγαμε τότε και με τον Γιάννη Μπουτάρη, τα λέμε και τώρα. Νομίζω ότι η θέση αυτής της εκπομπής είναι τουλάχιστον ξεκάθαρη στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και κάποια παρατράγουδα εκτός νομικού πλαισίου. Όλο αυτό που έγινε με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, που χθες το ψάχναν όλη μέρα, δεν μπορούσαν να το βρουν για να μην περάσει τη διαδικασία του αυτόφορου, διέφυγε. Το απόγευμα στην Βουλή, πάρα πολύ ωραίο για να ελαφρύνω λίγο την κατάσταση, ότι προτίμησε να πάει στο Αγρίνιο από τη σύλληψη. Αυτό δηλαδή. Με κάθε σεβασμό στους αγρινιώτες και σε αγρινιώτησες, έτσι. Ούτως ή άλλως έχουμε περάσει από την πόλη τους.
Εκεί από Πρέβεζα πήγαμε λίγο προς Αγρίνιο, λίγο μετά προς Λευκάδα. Κάναμε ένα tour. Δεν είναι τόσο άσχημα, παιδιά, όσο θέλουν να σας παρουσιάσουν. Έχουμε και το Κυλκής δίπλα μας εμείς και ξέρουμε από αυτά. Την αγάπη μας και στο Κυλκής. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ. Πρώτο μάτς της υπέροχης χθες μέρας με 4 αγώνες. Να σου πω κάτι. Τίμιο 8ωρο. Να σου πω κάτι. Ξεκινάμε από το πρώτο μάτς, έτσι 3 η ώρα που είσαι ακόμη με τον καφέ στο χέρι. Δεν έχεις πάρει ούτε πίτσα, ούτε μπύρα, ούτε μία τίποτα. Η ώρα. Μία η ώρα, συγγνώμη. 3 η ώρα τελείωσε. Ναι. Ήταν 4 τα μάτς. Σήμερα είναι 3 η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε. Ναι. Μία η ώρα, οπότε είσαι. Ακόμη δεν έχεις ξεκινήσει με τη μέρα σου πάρα πολύ καλά. Είσαι με τον καφέ, δεν έχεις φάει μεσημεριανό. Είσαι σε αυτό το πολύ pre-game mood. Καταρχάς να πω ότι περιμέναμε τη Γαλλία. Πολύ καλύτερη. Πολύ πολύ καλύτερη. Γιατί διαβάζουμε, βλέπουμε, υπάρχει ένα ταλέντο δεδομένο. Ότι η Γαλλία πλασάρεται και καλώς πλασάρεται, έτσι. Καταρχάς, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι μιλάμε για μάτς πρεμιέρας. Έτσι. Τα μάτς πρεμιέρας για όλες τις ομάδες δεν σημαίνει ότι είναι αυτό το οποίο θα δούμε μέχρι τέλους. Πάντα νομίζω ότι τα μάτς πρεμιέρας είναι το κάτι διαφορετικό, γιατί και η ομάδα ακόμη ψάχνει δεν έχει τα πατήματά της. Δεν έχει μπει στο mood. Είναι το πρώτο παιχνίδι, όπως και να το κάνουμε. Δεν έχουν όλοι μεγάλο Φερνάντο Σάντος για να διαβάζει τα παιχνίδια ακόμα και στην πρεμιέρα. Η αλήθεια είναι ότι το μάτς της Πορτογαλίας με την Ισπανία μέχρι στιγμής για μένα βρίσκεται στην κορυφή. Είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Στην κορυφή, μπράβο, των παιχνιδιών που σου δώσαν θέαμα και πραγματικά το απόλαυσες. Έτσι. Δεν ξέρω σήμερα τι θα δούμε αύριο. Αλλά μέχρι στιγμής το ξεχωρίσμα ήταν και χορταστικό το 3-3. Είχε θέαμα, ήταν πάνω κάτω η μπάλα. Μας άρεσε και η Ισπανία, μας άρεσε και η Πορτογαλία. Ήταν και η το πρώτο μάτς μεταξύ δύο πολύ δυνατών ομάδων. Απλά έχεις τώρα τη Γαλλία, ρε παιδί μου, χθες. Και έχεις απέναντι την Αυστραλία, παιδιά, δηλαδή, για το όνομα του Θεού. Τα καγκουρό, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους που περάσαν σε αυτή τη διοργάνωση παίζοντας παιχνίδια με ομάδες πολύ χαμηλής δυναμικότητας. Οπότε περιμένεις ότι και η Αυστραλία δεν θα μπορέσει να κοντράρει τη Γαλλία, έτσι. Βλέπεις ότι η Γαλλία κουβαλάει έναν αέρο, ότι πάει σε αυτό το Μουντιάλ με την νέα γενιά, με την νέα φουρνιά, με το πάθος, με την ομάδα με που ταλέντο, έφτασε στον τελικό το Euro, έτσι ακριβώς, στο δικό τους. Να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η Γαλλία. Καλά, εντάξει, περίμενα πολλά περισσότερα. Έπαιξε ένα τέταρτο μπάλα. Θεωρώ ότι η Αυστραλία είχε μπλοκάρει πάρα πολύ καλά τα ατού της Γαλλίας. Και όταν κατάλαβαν ότι τους έχουν, παίξαν ακόμα καλύτερα οι Αυστραλοί. Και βεβαίως σε αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται να μην σταθούμε στην πρώτη απόφαση του Video Assistant Referee. Που κρίνει αποτέλεσμα. Που δίνει, ναι, που παίρνει απόφαση. Μπράβο. Στην ουσία. Δηλαδή το αν είναι κάτι, κάρτα, μια φάση και αυτά, αλλά το συγκεκριμένο στο μάτι της Γαλλίας με την Αυστραλία έδωσε απόφαση, έτσι. Έδωσε πέναλτι. Μια φάση την οποία δεν αντιλήφθηκε ο διαιτητής, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι και στη συνέχεια γύρισε να δει το βίντεο και καταλόγησε πέναλτι υπέρ της Γαλλίας, το οποίο εκτέλεσε βεβαίως ο Γκριεσμάν, αυτό το ρομαντικό αγόρι που επέλεξε να μείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι και οι φίλοι της Ατλέτικο το έδανε πιο χαλαρή και άνετη το συγκεκριμένο, ναι, παιχνίδι. Ιστορική στιγμή, όπως λέμε για την ιστορική υπογραφή. Να σου πω γιατί ο διαιτητής όχι μόνο δεν σταμάτησε από μόνος του να ρωτήσει. Δεν είχε αντιληφθεί καν το φάουλ που είχε γίνει εντός περιοχής. Έδειξε ότι το μάτι συνεχίζεται και τον ειδοποίησαν από το δωμάτιο ότι πρέπει να δεις τη συγκεκριμένη φάση. Οπότε στην πρώτη διακοπή πήγε να το δει. Να σου πω την αλήθεια, είναι πολύ υπουλή φάση. Ναι. Και με το βάρ δεν είσαι πολύ σίγουρος. Σωστά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, βλέπεις ότι οι αποφάσεις, γιατί χθες είχαμε δύο αποφάσεις VAR, έτσι. Και σε αυτό το παιχνίδι άλλη μία. Είχαμε και goal line technology. Πόσο πιο ξεκάθαρα κάνουν τα πράγματα, πόσο πιο δίκαιο κάνουν το ποδόσφαιρο. Βέβαια, θα μου πεις ότι ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσο χάνει το ποδόσφαιρο το ρομαντισμό του, έτσι. Εγώ δεν με αφορά αυτό, ειλικρινά. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται πιο δίκαιο και μ' αρέσει που γίνεται το VAR. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι. Το ποδόσφαιρο έχει γράψει ιστορίες, ρε παιδί μου, και σελίδες. Φτάνουν αυτές τις ιστορίες, αρκετά έχουμε νεύρα. Δεν θες δηλαδή δεν έκανες τους συνειρμούς χθες. Ναι, απλά να σου πω κάτι. Πόσα και πόσα δεν αποτελέσματα ξέρω, θα ήταν έχω, διαφορετικά. Θα σου πω, δεν έχω αποφασίσει. Χθες, ας πούμε, χάρηκα που είδα το VAR και που έδωσε μια σωστή απόφαση και το πήρε ο Γκριεσμάν, το εκτέλεσε. Και, ναι, και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του δικαίως. Αλλά
Επειδή το ποδόσφαιρο, ναι, είναι όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι όλες αυτές οι ιστορίες. Το χέρι του Θεού, δηλαδή πόσες ιστορίες που γράφτηκαν από αποφάσεις. Αποφάσεις που δεν έγιναν αντιληπτές. Κατάλαβες. Με αυτά μεγαλώσαμε και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο κατά κάποιο τρόπο χάνει τον αυθορμητισμό του, το ρομαντισμό του. Θα μου πεις, έχουμε μπει σε μια εποχή της... Ελένη, παίζονται λεφτά γύρω, ναι, από αυτό το έχουμε χώρο. Έχουμε μπει σε μια εποχή που έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Έτσι. Για τα πάντα. Έτσι, βλέπουμε με μισό μάτι οποιαδήποτε απόφαση. Βλέπουμε, δημιουργούμε θεωρίες συνωμοσίας από τους τελικούς Champions League μέχρι... Μέχρι το που έφαγε ο πεθερός διαιτητή πριν από παιχνίδι. Μπράβο, αυτό. Και επειδή έχουμε μπει σε αυτή την εποχή, νομίζω ότι το VAR είναι λύση. Λύση. Αν είχαμε μείνει και τα δικά μας τα μυαλά, έτσι, και η εποχή... Στο πιο ρομαντικό. Στο πιο ρομαντικό, ναι, ίσως να μην το ήθελα το VAR, ναι. Γιατί και τα ανθρώπινα λάθη νομίζω ότι συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο αγαπάμε στο ποδόσφαιρο. Ελένη, όταν υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε, την Μπαρτσελόνα Ουεφαλώνα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά οπαδικό το θέμα. Και μιλάω για Έλληνες τώρα, έτσι, ναι, δεν λέω, ναι, μόνο, ναι, για ξένους που θα υποστηρίξουν την Μπαρτσελόνα γιατί είναι η ομάδα τους. Όταν υπάρχει ο Έλληνας που θα το δει καφενιακά το παιχνίδι, γιατί έχει ένα παιχνίδι Champions League και θα κάτσω να δω ωραία μπάλα. Και αυτός αναφέρεται στη διαιτησία, έχουν αρρωστήσει τα μυαλά μας. Φυσικά και είναι αμφίδρομο, δεν φταίμε μόνο εμείς. Μας έχουν δώσει κάποια δικαιώματα για να πιστεύουμε πέντε πράγματα. Νομίζω ότι το VAR προσφέρει μία λύση. Να μπορέσουμε όλοι να ησυχάσουμε. Σκέψου λίγο τον τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ασχολήθηκε κανένας με τη διαιτησία? Όχι. Γιατί ήρθε ο ξένος. Ακόμα και αν υπήρξε λάθος απόφαση για κάποια περιστατικά, υποθετικά, δεν ασχολήθηκε κανείς, γιατί ξέρουμε ότι ο Μπορμπαλάν δεν είναι με κανέναν. Δεν υποστηρίζει, δεν έχει σχέσεις. Ακόμη και για δύο φάσεις που. Γιατί μιλούσα και με τη ΣΑΕΚ, ρε παιδί μου, φίλου ΣΑΕΚ, και μου έλεγαν, ναι, αλλά εκείνη τη φάση, ξέρω εγώ, θα μπορούσε. Ανάποδα. Ναι, θα μπορούσε να το. Δεν του καταλογίζει πρόθεση. Δεν του καταλογίζει πρόθεση. Έλεγε ότι, okay, δεν το αντιλήφθηκε, ναι, εκείνη την ώρα. Και εμείς για κανένα δύο φάσεις δικές μας δεν απευθυνθήκαμε, δεν κατηγορήσαμε μάλλον τον Μπορμπαλάν. Έτσι. Και λέγαμε ότι, okay, ναι, δεν το κατάλαβε, δεν το αντιλήφθηκε. Έτσι. Ναι, είναι ένα αναγκαίο κακό ενδεχομένως. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω αν και κατά πόσο είμαι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο που στην προκειμένη μεταφράζεται ως VAR. Αλλά μου χαλάει κάτι εμένα από το ρομαντισμό μου. Ναι. Θα μου πεις, κράτω το ρομαντισμό σου και μείνω με την αδικία. Ωραία, εντάξει, παιδιά. Διαλέγεις και παίρνεις. Όχι, απλά θεωρώ ότι αναγκαστικά και το ποδόσφαιρο προχωράει. Ευθυγραμμίζεται, ρε παιδί μου, στις ανάγκες της εποχής. Έτσι. Και όταν οι ανάγκες της εποχής calibration έχουν μέσα... Έτσι ακριβώς. Έχουν το ίχνος της δυσπιστίας, πρέπει και εσύ με οποιονδήποτε τρόπο να το εξαλείψεις. Λοιπόν, μιλάμε βέβαια για το παιχνίδι της Γαλλίας με την Αυστραλία. 2-1 κέρδισαν οι τρικολόρ, με πολύ άγχος να το πούμε. Ναι. Έτσι, γιατί οι Αυστραλοί στάθηκαν πάρα πολύ καλά. Κοίταξαν κατάματα, θα πω εγώ, ίσως τους Γάλλους. Ίσως τους άξιζε και ένα χ, θα πω. Μετά τον γκολ του Γκριεσμάν κατευθείαν βρήκαν τον γκολ της ισοφάρισης με ένα λάθος, παιδικό λάθος του Ουμτιτί. Ναι. Ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ γιατί, εντάξει, τελειώνει το παιχνίδι, έχει πάρει η Γαλλία την νίκη και ανεβάζει στο Insta Story το χέρι, που ναι, σηκώνει το χέρι, παιδί μου, και σταματάει την μπάλα με το χέρι και βεβαίως είναι πέναλτι. Μπορεί να ψάχνει ταξί εκείνη την ώρα, πώς θα φύγει. Ναι, και το διακομωδεί, ρε παιδί μου, αυτό τρολάρεται ότι έπαιζε βόλεϊ, έπαιζε μπάσκετ και... Τη φάση, μπράβο τι του έκανα εκεί πέρα, μπράβο ρε παιδί του μου, είναι δυνατόν, πώς το σκέφτηκα. Έχουμε παιχνίδια λαθών μέχρι στιγμής. Έχουμε παιχνίδια λαθών. Αλλά μετά ήρθε ο Πόγκμπα, ο οποίος έτσι έδωσε την λύση και έδωσε στην ουσία την νίκη στην Γαλλία. Ο Πόγκμπα, ο οποίος δεν πολύ φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον πολύ είδαμε τον... Έγραψε ένας φίλος, ναι, μπάλα που δεν ακουμπάει το πλεχτό, δεν το πανηγυρίζω τον γκολ. Κοίταξε. Πέρασε ίσα που πέρασε και ξαναβγήκε, εννοείται ότι υπάρχει το goal line technology από το προηγούμενο Μουντιάλ, το ρολόι του διαιτητή βάρισε. Εγώ διαφωνώ. Τι? Γιατί είμαι της άποψης, ρε παιδί μου, πάλι ότι είτε 1-0 κερδίσει, είτε 4-0, όλα σου δίνουν 3 βαθμούς. Ναι. Οπότε είτε κουνήσει το πλεχτό. Α, εντάξει, ναι. Είτε δεν το κουνήσει. Δεν το πανηγυρίζεις αυτό. Να σου πω κάτι. Άμα σου δίνει νίκη για το 2-1, μια χαρά το πανηγυρίζεις. Έλα, πες μου εσύ σε τελικό. Ελένη, σκέψου λίγο, σε παρακαλώ, εκείνο το match με το Στεκέλεμπουργκ. Ναι. Που η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Ναι. Αλλά μέτρησε. Που πέρασε τη γραμμή αλλά δεν μέτρησε, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα είχε παίξει ήδη ότι θα είχε παίξει ο ομίλους Champions League. Αυτό θέλω μόνο να σκεφτείς. Στεκέλεμπουργκ, ξεψάχνουμε. Και πες μου αν θες την τεχνολογία ή όχι.
Θα είχε... τότε με goal line technology θα ήμασταν Champions League. Τώρα μου βάζει το... το μαχαίρι στο λαιμό. Έτσι, γιατί μιλάω για άλλα παιχνίδια, χαλαρή και άνετη. Και βάζει έτσι συναισθηματικά κομμάτια μέσα στη συζήτηση. Να που τα θες ρομαντικά. Κάνεις επίκληση στο συνέστημα και αυτό δεν είναι, δεν είναι τίμιο. Λοιπόν, ο Ποκμπά, ο οποίος έδωσε την λύση έτσι με ένα μακρινό σου, το οποίο χτύπησε πρώτα στο δοκάρι και μετά η μπάλα έσκασε μέσα, έχει περάσει τη γραμμή βεβαίως. Μείνε λίγο στη εκεί στο... Γαλλία και άλλο. Μείνε στη Γαλλία και στα όσα είπε ο Ιμπραήμοβιτς πριν το... γιατί με το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κλείσουμε την αναφορά μας στο δεύτερο ημίωρο. Και βεβαίως οι Τρικολόρ πήραν την νίκη απέναντι στους πολύ μαχητικούς Αυστραλούς, την πολύ αξιόλογη ομάδα τους που κοίταξε κατάματα την Γαλλία. Αλλά είχαμε και κράξιμο, έτσι. Είχαμε κράξιμο του Ιμπραήμοβιτς σε τεσσάπ. Όταν μιλάει ο Ζλάταν. Όλη προσοχή. Προσοχή λίγο, κεφάλι και κάτω και ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, γιατί τον κράζει, γιατί είναι βεβαίως εκτός ο Μπενζεμά. Εκτός επιλογών. Εκτός εκλεκτών της Εθνικής Γαλλίας, ο Μπενζεμά, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του και εμείς τον απολαμβάνουμε στο Insta και στα Insta Stories. Σ' αρέσει σαν άντρας. Τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Τώρα, εγώ τον αγαπώ. Μαζί εκπομπή. Τον αγαπώ τον Καρύμ. Ναι, για πες. Ναι, ναι, ναι. Και τον βλέπω τώρα που απολαμβάνει τις διακοπές του. Είναι εκτός ο Μπενζεμά, το ξέραμε καιρό πριν ότι δεν θα τον καλέσει ο Ντεσάμπ. Αλλά έρχεται ο Ζλάταν ο Ιμπραήμοβιτς, ένας είναι ο Ζλάταν, για να τον κράξει, γιατί θεωρεί ότι δεν γίνεται να είναι εκτός Ρωσίας, εκτός Γαλλίας, ο Μπενζεμά, και θεωρεί ότι όλο αυτό δεν έχει να κάνει με τις ικανότητες του ή με τη χρονιά του στην Ρεάλ, έχει να κάνει με το σκάνδαλο. Σκληρό το λες τη δήλωση πάντως. Με το σκάνδαλο του Βαλμπουενά, έτσι. Ναι. Με το ροζ σκάνδαλο. Και ο Βαλμπουενά λείπει. Το ύψος του. Στα στημένα. Λοιπόν. Δεν είναι λογικό που ο Μπενζεμά δεν βρίσκεται στην Εθνική. Είναι από τους καλύτερους του κόσμου. Κατέκτησε Champions League. Παίζει στη Real Madrid. Το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην Εθνική δεν έχει να κάνει με ποδοσφαιρικούς λόγους. Αν ο προπονητής πήρε αυτή την απόφαση θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά καλός για να βρίσκεται εκεί, τότε ο προπονητής είναι αυτός που δεν πρέπει να είναι εκεί. Μια μαχαιριά πίσω στην πλάτη του Ντεσάπ τώρα στάζει λίγο το, περίμενε, το αίμα. Άλλο. Ο ναι. Μπενζεμά θα έπρεπε όμως να είναι εκεί. Τόσο απλά. Το βρίσκω ηλίθιο που δεν είναι εκεί. Για να κερδίσεις, θες νικητές. Και ο Μπενζεμά είναι νικητής. Μάλιστα. Σκληρές δηλώσεις, έτσι. Από τον Ζλάταν, σκληρές δηλώσεις από τον Ζλάταν. Είναι να μην μιλήσει αυτό το αγόρι. Γιατί ναι. Αν μιλήσει, έχει πολλά γενικά, και ενδιαφέροντα να πει. Και εγώ νομίζω ότι δεν κρύβεται. Ναι, ναι, ναι. Και αν πιστεύει κάτι, θα το πει. Χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Έκραξε τον Ντεσάμπ βεβαίως ότι κανονικά έπρεπε να βρίσκεται εκεί ο Μπενζεμά και όχι εσύ. Και αν θεωρείς ότι αυτό έγινε για αγωνιστικούς λόγους, τότε. Κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά. Επανερχόμαστε λοιπόν με τη ματσάρα της Αργεντινής. Θα το ξεκάνετε, βρε τον άνθρωπο. Θα το ξεκάνετε, ήταν εκεί και με το πουρο του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, και... κόβουμε το τραγούδι για να προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Πραγματικά έχουμε τόσα να πούμε και να σχολιάσουμε που κόβουμε τα τραγούδια για να προλάβουμε. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί μας στάσαν οι αλήτες. Εκεί μας... Κοίταξε, δεν είχαμε μουντιάλ όμως αυτό το μήνα. Δεν θα ξέραμε τι να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει δώσει πολύ ψωμάκι η συγκεκριμένη διοργάνωση και πώς όχι άλλωστε, αφού και εσείς το παρακολουθείτε με τρέλα. Καλά και όχι μόνο με ραδιοφωνικά, έχουμε και στην παρέα κάτι να συζητάμε, δηλαδή. Είναι πολύ ωραία αυτή η περίοδο. Έχει γεμίσει τα μεσημέρια μας, τα απογεύματά μας, τα βράδια μας. Ελένη μου, τι νομίζεις, μέχρι να σηκωθεί η μέση νοικοκυρά ποδοσφαιρόφιλη, να κάνει τις δουλειές της, να μαζέψει τα κρεβάτια, να αιρήσει, να πατήσει μια σκούπα ένα σφουγγάρισμα, τι φαγητό θα φτιάξεις, έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Ειδικά ξεκινάνε μια η ώρα το μεσημέρι όπως χθες. Χθες δεν πρέπει να μαγείρεψε η μέση Ελληνίδα ποδοσφαιρόφιλη νοικοκυρά. Μπριζόλες πέταξα. Delivery. Μπριζόλες. Είναι, γιατί είναι εύκολες στο να γίνουν. Ναι. Σπετάς το ταψί και μετά από μια ώρα ξεκινάς και τρως. Λοιπόν, Αργεντινή. Που ούτε τις μπριζόλες δεν ξέρει. Αργεντινή, Ισλανδία 1-1. Λέγαμε για τη Γαλλία ότι την περιμέναμε πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή, γενικώς μια διαφορετική Γαλλία. Λέγαμε για την Ουρουγουάη πως την περιμέναμε και αυτή να διαφορετική απέναντι στην Αίγυπτο, αλλά και η Αίγυπτος κατάφερε να τη διαβάσει πάρα πολύ καλά. Και ερχόμαστε βεβαίως στην απογοήτευση, θα πω εγώ, έτσι.
της διοργάνωσης μέχρι στιγμής, που είναι η Αργεντινή. Γιατί όμως. 331.811 είναι οι εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές στην Αργεντινή. Ναι. 331.000, ωραία. Ναι. 330.000 είναι οι κάτοικοι. Είναι οι συνολικοί κάτοικοι της Ισλανδίας. Ρε παιδιά, πώς τα κατάφεραν πάλι. Δηλαδή, ωραία, εμείς βλέπετε, έχουμε εδώ χαλί Viva Brazil, οπότε έχουμε δείξει εγώ τουλάχιστον που ανήκω, έτσι, που ναι. ανήκουμε ποδοσφαιρικά. Αλλά εντάξει, θέλουμε ομάδες όπως η Αργεντινή και να προχωρήσουν και να δώσουν θέαμα και γενικά περιμένεις πάρα πολλά βλέποντας αυτές τις ομάδες. Αναγνωρίζουμε αυτές τις ομάδες, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο Messi Superstar. Είναι έχει όλοι, και άλλα ονόματα η Αργεντινή. Όλοι, είναι η φανέλα, είναι η ιστορία, είναι το σύνολο. Και ειδικά απέναντι σε μία ομάδα, έτσι, σε μία εθνική ομάδα, όπως είναι αυτή της Ισλανδίας. Πυροτεχνήματα χθες χαμό στο Ρέικιαβικ, τα είδες. Καλά, τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Πάλι όλοι έξω ήταν. Γιατί όπως δεν είδες με το που τελείωσε το παιχνίδι, χαμόγελα, λες και αυτό. Τελείωσε το μουντιάλ, ναι. το πήρανε. Ήτανε... Μα αυτό ήταν το δύσκολο μάτς του ομίλου τους. Καταλαβαίνεις ότι κινδυνεύει η Αργεντινή να βρεθεί εκτός. Όχι, εντάξει, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και με Diego Armando Maradona στο γήπεδο να παρακολουθεί το παιχνίδι, ρε παιδιά, λίγο σέβας. Λίγο σέβας. Είναι σαν να δίνεις, τι να πω. Τον μαχαιρώσαν στην καρδιά του εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο, δεν μπορούσε να αναπνεύσει, συναχωμένος ήτανε. Έχει πολύ γρασία αεροζία. Καλά πλάκα, κάνεις ο καιρός, σε τρυπάει τα κόκκαλα. Ξέρεις ότι έγινε ένα μπαχαλάκι με το πούρο. Και ζήτησε και συγγνώμη μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Facebook. Είναι δυνατόν να ζητάει ο Θεός συγγνώμη. Δηλαδή είναι, θα καλέσεις τον Μαραντόνα στην Τούμπα και θα του πεις «Αδερφέ, εδώ στις σουίτες δεν καπνίζουμε, είμαστε ενοχλεί το τσιγάρο». Πώς το είπε ο Σωτήρης, θα καλέσεις τον Φιντελ Κάστρο και θα του πεις «Το πουρο απογορεύεται». Ναι. Ναι, τον είδαμε πολλές φορές ούτως ή άλλως. Ήτανε το πρόσωπο. Γυαλί τι σου λέει. Μου αρέσει. Σου αρέσει. Κοίταξε, ό,τι και να κάνει αυτός, ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος, με τέτοια ιστορία... Πελέ Μαραντόνα, δηλαδή σε Μαραντόνα. Ναι, ρε, εσύ, γιατί... Ναι, ρε. Συγγνώμη, Πελέ Μαραντόνα, τι να είμαι. Πελέ. Τι, εσύ Σωτήρη, τι είσαι. Μαραντόνα, λέει ναι. Αυτή Πελέ μου λέει τώρα, είναι δυνατόν. Πελέ. Είναι δυνατόν. Ο οποίος Πελέ δεν έχει πει καλή κουβέντα για άνθρωπο, έτσι. Ούτε για την Εθνική Βραζιλία. Είπε ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες, αλλά ομάδα δεν είμαστε. Δεν ξέρω ο συγκεκριμένος, όποτε διαβάζω δηλώσεις του. Δικός μας άνθρωπος, Ελένη. Μία καλή κουβέντα δεν έχει πει. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός αυτός, αντί να πει ζητήστε μου συγγνώμη που ήρθε και είδα αυτό το ματς. Ζητήστε μου συγγνώμη που δεν είχε ένα τασάκι δίπλα μου και ναι. πετούσα κάτω τη στάχτη. Και είπε, ήταν μια άσχημη μέρα για την Αργεντινή, ενώ υπήρχε και ένταση για τον ντεμπούτο. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο με τον οποίο αισθάνεται τα πράγματα. Ειλικρινά δεν ήξερα πως δεν μπορούσε να καπνίσει κάποιος μέσα στο στάδιο. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο και τους διοργανωτές. Αυτό είναι για το πουρο, γιατί έχει και άλλες δηλώσεις. Έχει άλλες δηλώσεις για το αποτέλεσμα, έτσι, ναι. για το 1-1 της Αργεντινής απέναντι στην Ισλανδία. Με τον Diego να εκφράζει την αισιοδοξία του. Ότι και το 90 στο παγκόσμιο κύπελο χάσαμε στην πρεμιέρα, αλλά πήγαμε τελικό. Κοίταξε, καλός ή κακός, μπορούμε να πούμε ότι ο Μέση ήταν ο μοιραίος του παιχνιδιού. Ναι. Κάτι παθαίνει αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος. Φορώντας την φανέλα της Εθνικής. Χθες είχε μια κακή βραδιά, ένα πολύ κακό απόγευμα. Ήταν και αυτό το χαμένο πέναλτι για το οποίο ζήτησε συγγνώμη. Στα τελευταία 7 πέναλτι έχει χάσει τα 4. Δεν του κάθεται, ναι. εσύ. Είναι, δεν του εσύ κάθεται. Όταν έστησε την μπάλα στη βούλα, ήσουν σίγουρη ότι θα το βάλει. Όχι, γιατί ξέρεις, είναι αυτή η προκατάληψη που έχεις βλέποντας τον Μέση με την φανέλα της Εθνικής. Ότι κάτι θα στραβώσει, κάτι δεν θα κάτσει, δεν θα κουμπώσει καλά. Ναι. Βέβαια, αυτό που είπα και στην αρχή είναι ότι μιλάμε για τα μάτς πρεμιέρας, έτσι. Ναι. Δηλαδή το στραβοπάτημα στην πρεμιέρα μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να σημαίνει και πολλά. Είναι πρεμιέρα, τα περιμένουμε όλα, έτσι. Το χάσε το πέναλτι ο Μέση, ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι εγώ φταίω αν είχα... ευστοχήσει στο πέναλτι, ενδεχομένως θα είχαμε άλλη ψυχολογία, άλλη αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι μας και θα το καθαρίζαμε πιο εύκολα.
η Ισλανδία, η οποία με διπλή άμυνα ζώνης έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Είναι λογικό και επόμενο. Εντάξει, τι θα παίζανε. Είναι παιχνίδι τακτικής. Όταν έχεις απέναντί σου την Αργεντινή και το Μέση, και πας να ξεφτυλιστείς. Έτσι ακριβώς, ούτε θα βγεις μπροστά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση στο μάτς Αργεντινή-Ισλανδία είναι η διαφορά η μεγάλη ύψους των δύο ομάδων. Πραγματικά οι Αργεντίνοι δεν μπορούσαν να σηκώσουν κεφάλι. Και δεν μπορούσαν να παίξουν με βαθιές μπαλιές. Καθόλου. Έπρεπε να έχουν κάτω την μπάλα. Ακυρώθηκε μάνι-μάνι με ο μισός Μέση. Ούτε με κάθετες, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι του. Ήταν γιατί... και πέντε συνέχεια πάνω του. Ναι. Είχε μονίμως πέντε άτομα, δεν μπορούσε να κάνει πάσα. Δηλαδή τα ποσοστά και τα στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού είναι συντριπτικά υπέρ της Αργεντινής, αλλά επειδή στο ποδόσφαιρο αυτά ενδεχομένως να μην παίζουν και κανένα ρόλο όπως φάνηκε. Σου έχω στατιστικό για αυτό που λες. Η Αργεντινή έχει, σου μιλάω για τελικές προσπάθειες, ωραία. Ναι. 27 Αργεντινή. 15 Ουρουγουάη. Βλέπεις λίγο, είναι αυτές οι ομάδες που περιμέναμε να δούμε. Μπράβο. Ποδόσφαιρο, περιμέναμε να δούμε θέαμα. Γενικώς να έχουν έτσι ένα πιο εύκολο παιχνίδι στην πρεμιέρα, που δείχνει ότι δημιουργικά το έκαναν, αλλά... Ίσως και ατυχία να πούμε. Ναι. Ωραία. Ρωσία 14, Ισπανία 13, Μαρόκο 13, Μέση 11. Μια κατηγορία μόνος του. Ιράν 9, Πορτογαλία 9. 11 και ένα πέναλτι λιγότερο. Ναι. Ιράν 9, Πορτογαλία 9, Ισλανδία 8, Αίγυπτος 8, Σαουδική Αραβία 6. Δηλαδή βλέπεις τώρα συνολικά τις ομάδες πώς κινήθηκαν. Και ο Μέση είναι ξεχωριστή μια κατηγορία μόνος του. Μόνος του. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό βράδυ για εκείνον. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν κέρδισε τον πορτιέρε της Ισλανδίας από την άσπρη βούλα, έβγαλε τα πάντα ο άνθρωπος, έτσι. Θα το λέει και στα εγγόνια του. Είδε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τα παιδιά του, ναι. να φωνάζουν και να πανηγυρίζουν για την Αργεντινή πριν το μάτς. Προφανώς το ανέβασε η σύζυγός του. Και είδε επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, για να κάνω μια παρένθεση εδώ, από το Buenos Aires, από ένα sports cafe. Τέλειο. Έτσι, football cafe, κάπως έτσι ήτανε, το οποίο είχε τηλεοράσεις έτσι πριν τη σέντρα της Αργεντινής με την Ισλανδία και είναι ένας τύπος, είναι ένα παοκτσάκι με μαύρη μπλούζα, το οποίο είχε γραμμένο πίσω στην πλάτη της μπλούζας. Τι είχε ακριβώς γραμμένο? Ένα σύνθημα στα ποντιακά. Όχι. Δεν έχει νόημα να ζεις αν δεν είσαι παοξής. Ναι. Έτσι. Και παίζει βεβαίως ο ύμνος της Εθνικής Αργεντινής στην καρδιά εκεί του Buenos Aires και ο τύπος το παοκτσάκι εκεί βλέπει το παιχνίδι μαζί μαζί με τους Αργεντίνους. Και άλλο βίντεο κυκλοφορεί από την Αργεντινή όμως, το είδα στα social media. Τα σχολεία χθες την ώρα του μάτς λειτουργούσαν κανονικά, λέει. Και οι δασκάλες είχαν τα παιδάκια στην τάξη, είχαν στήσει τις οθόνες και στο γκολ βγήκανε στην αυλή και τρέχανε σε πλήρη έκσταση. Προφανώς το ζούνε. Εντάξει, πάνε για το τρίτο Μουντιάλ θεωρητικά σωτήρι. Δύο δεν έχουν πάρει Αργεντινή. Ναι, ναι, ναι. Τα στεράκια εδώ στην φανέλα τους. Πάντως, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής, ο Αγκουέρο, λέει, κέρδισε τον Γκονζάλο Ιγκουέιν στη μάχη της ενδεκάδας, έτσι, στο μυαλό του Χόρχε Σαμπάουλ για τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Άκουσε πολλά και ο συγκεκριμένος διαιτητής, η αλήθεια είναι. Διαιτητής ή προπονητής? Διαιτητής, είπα. Ναι. Είναι αυτά που λέγαμε πριν. Ο συγκεκριμένος προπονητής, βεβαίως. Πάντως, για να πάμε και στον προπονητή των Ισλανδών, χαρακτήρισε φανταστικό το αποτέλεσμα. Ούτε στα πιο τρελά τους όλα κόντρα στην Αργεντινή. Και μπορούν να ελπίζουν με αυτό το χρυσό βαθμό που πήραν χθες. Η εμφάνιση αυτή είναι μεγάλη επιτυχία για την Ισλανδία. Πιστεύω πως η Αργεντινή θα φτάσει πολύ μακριά σε αυτό το Μουντιάλ. Γι' αυτό και το 1-1 αποτελεί φανταστικό αποτέλεσμα για μας. Είναι αυτό που λέγαμε. Ισλανδέ προπονητή, μην παρετήσαι. Είμαστε μαζί σου. Μπορείς να διεκδικήσεις το δεύτερο εισιτήριο. Νομίζω ότι μετά το 1-1 υπέγραψε συμβόλαιο για άλλα 5 χρόνια. Ναι, ανανέωση λύση συνεργασία. Μα έκαναν και πολύ καλό γιούρο. Ο Φιμπόγκαζο, να πούμε, το γνωστό. Το γκολ. Από τα ελληνικά γήπεδα. Τι απόδοση τον έδινε να σκοράρει? Τι? 18,5. Ναι. Αλλά πώς... Πού να πάει το μυαλό σου, Πού να πάει το μυαλό σου. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε πολύ χώρο, γνωρίζοντας το ταλέντο που διαθέτουν. Δημιούργησαν κάποιες καλές ευκαιρίες, το ίδιο ισχύει και για μας. Στόχος μας ήταν να εκμεταλλευτούμε το χώρο πίσω τους περισσότερο από ό,τι πράξαμε, αλλά αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις όταν δεν έχεις κατοχή της μπάλας.
Αυτά λοιπόν και από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και να πάω λίγο στις δηλώσεις του Μέση πριν πάμε στο Περού, Δανία. Ναι. Εγώ φταίω που δεν νικήσαμε. Μας μένει η απογοήτευση επειδή αξίζαμε τη νίκη. Θα πρέπει όμως να βελτιωθούμε σε πολλά σημεία. Προσωπικά ευχαριστώ τους οπαδούς για τη στήριξη. Αισθάνομαι άσχημα που έχασα το πέναλτι. Συνεχίζουμε με την ίδια επιθυμία, αλλά πονάμε. Είμαι υπεύθυνος για το ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Εντάξει, είναι λογικό, έχασε το πέναλτι, δεν του βγήκε τίποτα στο παιχνίδι. Λογικό να και επόμενο να αισθάνεται άσχημα και να αναλάβει βεβαίως την ευθύνη για την ισοπαλία με την Ισλανδία. Πολλά άκουσα όμως και ο Σαμπάολη, η αλήθεια ναι. είναι. Για την ενδεκάδα, για τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι όταν έβαλε τον Ιγκουαΐν, είπαμε γιατί δεν τον έβαλε νωρίτερα. Γι' αυτό σου λέω ότι άκουσα. Έδωσε μια κίνηση στην επιθετική γραμμή. Δέχτηκε πειρά ο Σαμπάολη, ο οποίος. Ύψος έτσι ασπίδα προστασίας στον Μέση, είναι λογικό και επόμενο, έτσι αν δεν μα το δεν κάνει. Μα δεν είναι μόνο του Μέση ιστορία, δηλαδή έχεις τον Αγκουέρο, τον οποίο τον έχεις τέρμα αποκομμένο, μόνιμα μπροστά, μπαίνει ένας Ιγκουαΐν ο οποίος ψιλοδημιουργεί παραπάνω καταστάσεις, καλά εντάξει, εκεί στη σέντρα που δεν πήδηξε μισό εκατοστό από το έδαφος ο Ιγκουαΐν, έφυγε παντόφλα στην τηλεόραση. Θα πρέπει να βρούμε μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών όσο προχωράει η διοργάνωση. Ο όμιλός μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο, ενώ αναφορικά με το πέναλτι που έχασε ο Μέση, οι συνθήκες γύρω από το χαμένο πέναλτι και το λάθος του Μέση είναι μόνο στατιστική. Ανήκει πλέον στο παρελθόν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φανούμε δυνατή ως ομάδα, να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και, να ξέρετε πως διαθέτουμε τα εργαλεία για να νικήσουμε οποιονδήποτε. Εμείς ας πούμε ότι ήταν ποδαρικό με το αριστερό, έτσι. Ναι. Αυτό, μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε εντάχει και στο παιχνίδι, στο τρίτο παιχνίδι, γιατί χθες είχαμε 4 ζωή να έχουν που το λέμε. Περού, Δανία 0-1. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Βιολογικά με τραβούσε να υποστηρίξω το Περού, γιατί Λατινική Αμερική, πιο σκληρό ποδόσφαιρο, πιο θεαματικό, χορευτές. Έβλεπα και τους Αζτέκους στην κερκίδα. Έβλεπα εκείνα τα Ινδιανάκια έτσι και θες να τα υποστηρίξεις. Πρέπει ρε, να μετακόμισε όλο το Περού. Τι διάβασες στην ιστορία για τον τύπο που δεν έβρισκε εισιτήριο και τι έκανε για να πάει στο Μουντιάλ? Όχι. Είναι η πιο ωραία ιστορία. Για πες. Δεν είχαν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τους Περουβιανούς. Περουβιανός ο τύπος. Ναι. Ναι. Βρίσκει εδώ, λοιπόν. Ανοίγω μία παρένθεση να πω ότι είδα ένα βίντεο. Νομίζω από τον Ζαμπράνο πρέπει να ήταν, που ήταν και αυτός χθες στη Ρωσία. Ως οπαδός, έτσι. Ναι. Ως φίλος της ομάδας, γιατί είναι εκτός αποστολής. Δεν βρέθηκε στους εκλεκτούς για την αποστολή στην Ρωσία. Και ήταν και αυτός λοιπόν στα γήπεδα εκεί για να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανέβασε ένα βιντεάκι, κυριολεκτικά πρέπει να μετακόμισε όλο το Περού στη Ρωσία. Ναι. Και συνεχίζει λοιπόν την ιστορία με τον Περουβιανό. Λοιπόν, ο οποίος δεν έβρισκε εισιτήριο με τίποτα και βρίσκει μια άκρη. Πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και λένε σας δίνουμε εμείς 2 εισιτήρια για τον τελικό στο ΑΟΑΚΑ. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε ένας σύλλογος ναι. Παχύσαρκων, ναι. Ο οποίος είχε εισιτήρια για τα μέλη του. Ναι. Ωραία. Και τι έκανε? Πήρε 25 κιλά ο άνθρωπος. Για να πάει. Ναι, και πήγε. Είναι τρελός. Πάρα πολύ φίλος μας. Πολύ φίλος μας. Πάρα πολύ φίλος μας, δικός μας άνθρωπος. Και μόλις κέρδισε μία θέση στην καρδιά μας. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι τελειώνει το Μουντιάλ και αρχίζει ο άνθρωπος μπαίνει σε πρόγραμμα. Μα να σου πω κάτι, μπορεί να έχει και άλλα προνόμια μένοντας έτσι παχύσαρκος και να είναι μέλος σε αυτό το σύλλογο. Δεν ξέρεις τι κάνει το Περού στο μέλλον. Τώρα που είπες για το συγκεκριμένο που κέρδισε το εισιτήριο με αυτόν τον τρόπο, να πω εδώ ότι μετά το Μουντιάλ θα μετρηθούμε όλοι. Ζυγίστηκες πριν. Έκανες τέτοιο πράγμα. Ζυγίστηκα πριν, η αλήθεια είναι. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται το Μουντιάλ, μιλάμε για τέταρτη μέρα τώρα της διοργάνωσης, και η πίτσα μπίρα έχει φύγει σύννεφο. Ναι. Οπότε. Χθες την πρώτη μπίρα δεν κατάλαβα πότε την τελείωσα. Νόμιζα ότι μίκρινε το κουτάκι. Οπότε νομίζω ότι με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ, εδώ είμαστε, θα ζυγιστούμε, θα μετρηθούμε. Και ένας θα γραφτούμε προς ένα. Όλοι μαζί στους ανώνυμους αλκοολικούς. Όχι, δεν είναι τόσο η μπύρα, ρε παιδί μου, όσο η πίτσα και όλο αυτό το junk food. Πίτσα, το οποίο, κρέπα, πιτόγυρο, το οποίο συνοδεύει. Λοιπόν, και ξέρεις, μετά από τόσες ώρες εκεί στο Περού, Δανία, ήθελα γλυκό. Ναι, γι' αυτό οι πιτσαρίες οι σωστές φέρνουν τις πίτσες και έχουν δώρο, και γλυκό. Και ή ένα καλτσόνε με αυτό, σοκολάτα. Δώρο μια γλυκιά πίτσα. Αυτές είναι οι σωστές. Περού, Δανία 0-1. Ναι. Και εδώ είχαμε VAR. Πέναλτι στο 43.
το οποίο κέρδισε ο... και εκτέλεσε ο Κουέβα, ο οποίος το έστειλε στα πουλιά. Ναι. Και είχαμε στιγμιότυπο με το που σφυρίζει το ημίχρονο, που πατάει τα κλάματα το παιδί. Και πάει όλη η Εθνική Περού πάνω του και φωνάζει ο τερματοφύλακας και τους υπόλοιπους ότι ελάτε να τον στηρίξουμε, γιατί έχουμε άλλο ένα ημίχρονο. Μεγάλος Μάιχελ, τιμάει αυτό το όνομα. Κατάλαβες τώρα γιατί αγαπάμε αυτό το άθλημα. Γιατί είναι αυτές οι ωραίες οι στιγμές, όπως ήταν ο προπονητής της Ουρουγουάης, έτσι, ναι, που τον είδαμε να πανηγυρίζει τον γκολ στο 90, έτσι όπως σηκώθηκε, έτσι όπως πήρε το... Πώς το λένε? Την πατερίτσα. Την πατερίτσα. Γι' αυτό το κλάμα που πάτησε μετά το χαμένο πέναλτι. Είναι όλες αυτές οι στιγμές οι οποίες συνθέτουν το ποδόσφαιρο και διατηρούν τη μαγεία γύρω από το συγκεκριμένο άθλημα. Αυτός ο Πόλσεν. Yes. Πολύ ωραίος παίκτης. Στη Λειψία παίζει. Εγώ έτσι απλά το πετάω στον αέρα. Θεωρώ ότι για να παίζει στη Λειψία τα οικονομικά του δεδομένα δεν θα είναι και τεράστια. Νομίζεις. Λες, νομίζεις. Νομίζεις. Λειψία μιλάμε. Μπουντεσλίγκα μιλάμε. Τι νομίζεις? Τον Μπρίγκεβιτς από τη Λειψία δεν τον πήραμε? Όχι. Πολωνία. Πολωνία τον πήρε. Είχε παίξει πριν στη Λειψία. Είχε περάσει κάτι χρόνια πριν. Πολύ ωραίος παίκτης αυτός ο Πόλσεν. Δημιουργούσε μόνιμα κινδύνους για την άμυνα του Περού. Αυτός έβαλε και τον γκολ. Πολύ ωραίος παίκτης. Και χάρισε βεβαίως το τρίποντο έτσι και το καλό ξεκίνημα, το δεξί ξεκίνημα, ναι, στην ομάδα της Δανίας. Λοιπόν, με το τρίτο μάτς να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής και μας. Και άλλο ένα. Και μας μένει και για την ταινία. Άλλο ένα παιχνίδι. Και να το πούμε οποίο, και για σήμερα. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, έτσι. Το Κροατία-Νιγηρία, το βραδινό. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Κροατία έχει πολλούς φίλους. Έχει πολλούς φίλους. Και γενικά είναι έτσι μια ομάδα που σε κερδίζει και έχει κερδίσει κόσμο. Ναι. Θα πούμε και το πρόγραμμα σήμερα. Viva Brazil. Μέχρι να το εμπεδώσετε και εσείς, γιατί εμείς από το πρωί το εμπεδώσαμε, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, υπεγράφει πριν από λίγο η συμφωνία. Δευτέρα, ακόμα δεν έχουν τελειώσει όλοι τις υπογραφές. Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση από τις πρέσπες. Τους πρέπει να είναι ο Μάθιου Νίμιτς. Ναι, ο υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις. Αυτή την ώρα πέφτουν οι υπογραφές, υπάρχει βεβαίως ζωντανή σύνδεση στα κανάλια. Ναι. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, για μια ιστορική υπογραφή, για μια ιστορική απόφαση και για ένα κινητό που δεν κλείνει. Και δεν ποτέ είναι τίποτα. Το βάζεις αθόρυβο, βγαίνεις στο διάλειμμα, το ανοίγεις και ξαναξεχνάς να το βάλεις αθόρυβο. Ναι. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Βγήκε και άλλο στατιστικό για το Μέση. 12 στα 16 παιχνίδια σε τελική φάση Μουντιάλ, ναι, ναι, άσφαιρος. Ναι. Αυτό που τα ψάχνεις όλα και τώρα το έβγαλες στη ροή, στα τελευταία νέα. Αυτό που το δεν χάνεις αρνητικό για αρνητικό δημοσίευμα και ρεκόρ του Μέση με ξεπερνά. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να το χάσεις, μέχρι ποια είναι η λειψία και πού παίζει η λειψία μπορεί να σου διαφύγει. Ότι πήγαινε για πρωτάθλημα. Αλλά για Μέση δεν χάνεις τίποτα. Λοιπόν, πάμε στην Κροατία. Στην Κροατία, βεβαίως. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά δεν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα με την έννοια ότι το περιμέναμε, έτσι. Περίμενα παραπάνω γκολ, αυτό θα πω. Ίσως εκεί να κουβαδιαστήκατε και να κουβαδιαστήκαμε. Ναι, γιατί under δεν το έπαιζες αυτό. 2-0, λίγο είναι. Μου έκανε εντύπωση που ο Μόντριτς, θα μου πεις είναι αρχηγός, οκ. Okay. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ο Μόντριτς εκτέλεσε το πέναλτι. Αυτό δεν το περίμενα. Ποιος θα το εκτέλεσε? Μάντζουκιτς. Έχεις Μόντριτς. Ναι, αλλά έχεις και το Μάντζουκιτς. Ο οποίος τα έκανε όλα χθες. Μοίραζε παιχνίδι. Πόσες φορές πήγε στην άμυνα. Στο τέλος σκούπισε και το γήπεδο και έφυγε. Τα γόρι. Λοιπόν, τρία παιχνίδια σήμερα. Έτσι θα ρίξουμε λίγο τον πύχη μας, τα στάνταρ μας και θα αρκεστούμε σε τρία παιχνίδια. Μπορεί μετά να βάλουμε να δούμε επανάληψη κάτι άλλο. Τρία παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ειδικά εδώ για εμάς, για την πόλη μας, γιατί στις 3 η ώρα έχουμε βεβαίως Κώστα Ρίκα, Σερβία. Ντόμπα ρούσπεχ, Σέρμπια. Τι είπες τώρα? Καλή επιτυχία, Σερβία. Μάλιστα. Και γι' αυτό κιόλας μπήκαμε με το συγκεκριμένο τραγούδι και δεν ακούσαμε το Viva Brazil, έτσι. Ναι. Η μεγάλη ώρα της Σερβίας έφτασε. Το μήνα δεν λες τρεις φορές ένα μπράτε.
Ένα μπράτε, ναι, γιατί έχουμε και αρκετούς φίλους Σέρβους, η αλήθεια είναι. Οπότε ένα τηλέφωνο το μήνα να έχουμε τον καθένα. Ναι, φτάνει, τον μπράτε θα παίξει. Ένα μπράτε θα το πετάξεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Τρεις η ώρα λοιπόν Κώστα Ρίκα, Σερβία. Δεν πιστεύω ότι θα είναι βασικός ο Πρίγιοβιτς. Όχι, λογικά ο Μίτροβιτς θα ξεκινήσει. Να σου πω την αλήθεια. Και αλλαγή αλλά... να τον βάλει όμως και πες ότι σκοράρει ένα γκολ, γιατί ο Πρίγιο δεν το έχει και σε πολύ. Βάζει, αλλά μπορεί εύκολα να τον δούμε να μπαίνει εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, κάπου στο 60-70, για να πάρει και αυτό το δικό του χρόνο συμμετοχής. Όπως και να έχει, είναι ένας όμιλος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως ανέφερε και ο Πρίγιοβιτς, μπορεί η Βραζιλία να είναι το φαβορί, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα θα γίνει μεγάλη μάχη για το... Γιατί και οι άλλες τρεις ομάδες, και η Ελβετία και το Μεξικό και η Κωνσταρίκα. Αντικωνσταρίκα, πες όχι τόσο, αλλά είναι από τις δυνατές της Αμερικής. Νομίζω ότι είναι ένας όμιλος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 9 λοιπόν το βράδυ έχουμε Βραζιλία-Ελβετία. Ναι. Έτσι, η ώρα της Βραζιλίας έφτασε για εμάς τους φίλους της ομάδας. Μία Βραζιλία η οποία κουβαλάει τον τίτλο του φαβορή, η αλήθεια είναι. Έτσι. Πρώτη τη δίνουν οι στοιχηματικές. Πρώτη, Ναι, ναι. Φιγουράρει πρώτη. Αυτό δεν το είχα αντιληφθεί. Και βεβαίως στο ενδιάμεσο, το απογευματάκι, έτσι το μάτς. Οι τελευταίοι νικητές του τίτλου, οι Γερμανοί, θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους. Πιο τετριμένα δεν μπορούσα να το πω. Πιο κλισέ δεν μπορούσες να πεις. Γερμανία λοιπόν, Μεξικό. Στις 6 είναι αυτό. Ναι. Στις 6 το απόγευμα. Έχουμε λοιπόν 3 μάτς, 3, 6 και 9. Βλέπω εδώ στο στοιχηματικό. Ναι. Βραζιλία 4,85, Γερμανία 6,10. Έχει διαφορά. Ο ίδιος ο Λεύ δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε δεύτερη φορά. Για κατάκτηση. Ναι, έτσι. Για κατάκτηση του τροπέου. Για κατάκτηση Μουντιάλ. 4,85. Ναι, 6,10 Γερμανία, 6,80 Ισπανία. Ένα ψηλό το ρίχνεις. Ένα ψηλό, δηλαδή αν σου περισσεύει, κοιτάς, βγάζεις από την τσέπη σου. Τι κέρματα έχεις, κέρματα ρίξτα. Είναι αυτά που κάνουν, είναι το κουδουνάνε στο χέρι. Τα ρίχνεις ρε παιδί μου. Λέμε τώρα εμείς, δεν ξέρουμε, το φτωχό μας το μυαλό. Ναι. Λοιπόν, και με αυτά θα κλείσουμε το Μουντιάλ, αλλά προηγουμένως να δώσουμε και μια είδηση για Ουάρντα, που διαβάζαμε προηγουμένως. Γιατί φαίνεται ότι οι Τούρκοι τσεκάρουν τον Άμρ Ουάρντα στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Όπως αναφέρουν λοιπόν δημοσιεύματα από την Τουρκία, σκάουτερ της Γαλατά Σαράι βρέθηκε στην αναμέτρηση της Αιγύπτου με την Ουρουγουάη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής βεβαίως του πρώτου γκρουπ για το παγκόσμιο κύπελο για να τσεκάρει τον άσο του ΠΑΟΚ, τον Ουάρντα βεβαίως, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν με τον Ατρόμητο. Όπως αναφέρουν οι Τούρκοι, έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία του μεσοεπιθετικού που ανήκει στον ΠΑΟΚ, ενώ θα παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις, νομίζω Δευτέρα είναι πάλι ή Τρίτη το μάτς. Πότε έχει ξαναπαιχνίδι η Αίγυπτος, την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Θα σου πω την Τρίτη με τη Ρωσία στις 9 το βράδυ. Θα παρακολουθήσει λοιπόν και αυτό το παιχνίδι, ο συγκεκριμένος σκάουτερ, όπως σημειώνουν οι Τούρκοι. Θα είναι δυνατή αναμέτρηση με τους Τούρκοι. Και βεβαίως θα περιμένουν και τις εισηγήσεις του προπονητή για να κάνουν μία κίνηση και ενδεχομένως να μετουσιώσουν το ενδιαφέρον τους, αν αυτό υπάρχει, έτσι και αν στέκει το δημοσίευμα, για τον Ουάρντα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2020. Και ο Λουτσέσκου μίλησε στους Αιγύπτους για το συγκεκριμένο παιχνίδι ανάμεσα στην Αίγυπτο, ναι, και στην Ουρουάη και βεβαίως για τον Άμρ Ουάρντα. Λοιπόν, όπως ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μου άρεσε ο Ουάρντα, ήταν δραστήριος, ήταν κινητικός. Ήθελα να δω πειθαρχία μέσα στο γήπεδο από εκείνον και το είδα. Εκτιμώ ότι η Ουρουγουάη περίμενε το λάθος, να εκμεταλλευτεί το λάθος της Αιγύπτου, η οποία στάθηκε πάρα πολύ καλά απέναντι στους Ουρουγουάνους. Μόλις λοιπόν το έδωσαν στο 90, βρήκαν και το γκολ που έψαχναν. Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ελένη, ξέρεις τι θέλω. Ναι. Να πάμε λίγο στην ταινία. Στην ταινία. Στα 10 λεπτά που μας μένουν να πάμε λίγο στην ταινία. Γιατί σας το χρωστάμε από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχαμε πει
ότι θα σχολιάσουμε ό,τι μας άρεσε, ό,τι δεν μας άρεσε. Γενικώς, πώς είδαμε τον ντοκιμαντέρ για τον τελικό του κυπέλου. Όσοι δεν την έχετε δει την ταινία, όσοι δεν έχετε δει τον ντοκιμαντέρ, υπάρχει στο κανάλι του ΠΑΟΚ, στο YouTube βεβαίως, και μπορείτε να το παρακολουθήσετε, όπως και την εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ στο Cineplex. Πολύ σοφή κίνηση να γίνει πριν το Μουντιάλ. Ναι. Γιατί σκέψου τώρα σήμερα Κυριακή να το κάνανε. Α, ποιος θα πήγαινε. Έτσι με τη Βραζιλία να παίζει στις 9. Δηλαδή, μια καρδιά χωρισμένη στα δύο. Έτσι. Έτσι, δύο, στον υπολογιστή το ένα, στην οθόνη της τηλεόρασης το άλλο. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε αυτό που μου άρεσε στην ταινία. Καταρχάς, δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ξεκινάμε από το βασικό, έτσι. Ναι. Ότι ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, που είχαν μεράκι, είχαν διάθεση να επεξεργαστούν ένα πολύ μεγάλο υλικό που είχαν στα χέρια τους, πάνω από 50 ώρες δουλειάς, παρασκηνίου, συνεντεύξεων, δηλώσεων και ούτω καθεξής. Και βεβαίως σκεφτείτε ότι όλο το εγχείρημα και όλη η ιδέα πάρθηκε πριν την έκβαση του παιχνιδιού. Έτσι. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα έβγαινε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ σε περίπτωση στραβοπατήματος. Ο Παναγιώτης Ερωνιάδης που φιλοξενήθηκε εδώ στο ΠΑΟΚ 24 είπε ότι θεωρώ ότι θα έβγαινε σε διαφορετική απλά προσέγγιση. Απλά με διαφορετική μορφή, ναι. Αλλά ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχεις τελειώσει μια τέτοια δύσκολη και απαιτητική σεζόν και έχεις στραβώσει ενδεχομένως το τελευταίο παιχνίδι, αυτό που περίμεναν όλοι πώς και πώς απέναντι στην ΑΕΚ, το να βγάλεις ένα τέτοιο, μια τέτοια δουλειά προς τα έξω. Νομίζω ότι με το καλημέρα θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, γιατί χωρίς να δει ο άλλος το αποτέλεσμα, μέσα στην πικρία του, μέσα στον εκνευρισμό του, μέσα στα νεύρα του, δεν θα κάτσει να κρίνει αντικειμενικά. Πώς θα είπε ο Παναγιώτης Ρενιάδης εδώ, σε περίπτωση που φτιάξτε δεν πήγαινε καλά, ομάδα. Φτιάξτε ομάδα και αφήστε αυτά. Ναι. Κοιτάξτε να φτιάξετε πρώτα ομάδα. Αυτοί είμαστε. Κοίταξε, είναι λογικό ρε παιδί μου, γιατί μετά από μια τέτοια χρονιά περιμένεις ότι θα τις σφραγίσεις με έναν τρόπο, με έναν τίτλο. Όταν αυτό δεν έρχεται, λογικό δεν είναι να σε ενδιαφέρει, ναι, πρώτα να δεις την ομάδα. Έτσι, να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και κατόπιν όλο το επικοινωνιακό που μπορεί να συνοδεύει την ομάδα. Είναι λογικό, εγώ το καταλαβαίνω. Εκείνο το οποίο κρατάω επίσης από την ταινία και τον ντοκιμαντέρ είναι ότι σε πολλά σημεία της βγάζει ΠΑΟΚ. Γιατί όπως έλεγα, το να εκβιάσεις το συναίσθημα σε μια τέτοια δουλειά είναι, έχει αντίθετα αποτελέσματα συνήθως. Είναι πολύ εύκολο σαν στοίχημα. Γιατί θεωρητικά υπάρχουν όλες οι βάσεις. Παίζεις στην Αθήνα, σε μια έδρα που παραδοσιακά δεν σου κάθεται τίποτα, απέναντι σε μια ομάδα που σε έχει αναγκάσει να βρεθείς φέτος στα κάγκελα, απέναντι σε μια ομάδα που παλέψατε μέχρι τέλους για το πρωτάθλημα και ξαφνικά πανηγυρίζει με αστερίσκους το πρωτάθλημα, με αποφάσεις δικαστηρίων. Οπότε οι βάσεις για να εκβιάσεις το συναίσθημα μέσα από μια τέτοια δουλειά υπήρχαν. Αλλά η ταινία βγάζει ΠΑΟΚ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Ο ορισμός του ντοκιμαντέρ ούτως ή άλλως είναι αυτός. Ότι εμείς απλά καταγράφουμε. Δεν τους λέγαμε και για πες μας τι θα έκανες εάν. Οι ερωτήσεις που παίζουν στα ντοκιμαντέρ σαν ορισμός είναι τι νιώθεις, τι βλέπεις, τι κάνεις. Αυτό. Και απλά καταγράφει ο οπερατέρ. Και γι' αυτό κιόλας ο τίτλος είναι «Τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν». Μπορούμε να κρατήσουμε πάρα πολλά σημεία από το ντοκιμαντέρ. Από το προφητικό Βιερίνια, ναι, έτσι. Καλά. Δηλαδή, σε όλη την ταινία είναι εκπληκτικός ο Βιερίνια. Εκπληκτικός. Από την προφητεία, από το «Δεν έχω τελειώσει την καριέρα μου με ένα γκολ ποτέ». Είναι νομίζω ο ορισμός του αρχηγού που θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου. Ναι. Δηλαδή το πώς αντιλαμβάνεται ότι αυτό το μάτς είναι όλα για όλα, ότι σε αυτό το μάτς πρέπει να μιλήσει ο αρχηγός, ότι δεν γίνεται η χρονιά, η σεζόν της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ να συνδυαστεί με ένα γκολ. Το πώς αντιλαμβάνεται τον τελικό, ότι τους τελικούς τους παίζεις, τους κερδίζεις, δεν τους παίζεις απλά. Το λέει και ο Μπίσεσβαρ. Το λέει στην και ο Μπίσεσβαρ. Η χαρά με τα παιδιά του. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο της προετοιμασίας, της ψυχολογικής προετοιμασίας των ποδοσφαιριστών πριν από τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι με τον Μπίσεσβαρ μέσα. Γιατί
όπως εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε πράγματα για να αποφορτιστούμε ψυχολογικά πριν το παιχνίδι, δηλαδή εκείνη η εβδομάδα, επειδή ήταν τόσο έντονη συναισθηματικά και επειδή το περιμέναμε πώς και πώς και εμείς και εσείς το συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικώς προσπαθούσαμε να βρούμε μέσα στην ημέρα κάποια πράγματα, κάποιες ώρες για να ηρεμήσει λίγο το μυαλό, να αποφορτιστούμε ψυχολογικά και συναισθηματικά για να πάμε στον τελικό, γιατί εκεί ξέρουμε ότι και η ένταση και τα νεύρα και ο θυμός θα είναι όλα στο κόκκινο. Οπότε κρατάω και αυτό το κομμάτι με τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος είναι με τα παιδιά του στην παιδική χαρά και λέει ότι πριν από μεγάλα παιχνίδια προσπαθώ να καθαρίσω το μυαλό μου, να μην σκέφτεται τίποτα πέρα από τα παιδιά και την οικογένειά μου, και μετά αφού έχει αδειάσει το μυαλό μου, αφού ψυχολογικά είμαι ήρεμος και συναισθηματικά πιο χαλαρός, να δω το παιχνίδι, να ετοιμαστώ ψυχολογικά για το παιχνίδι. Μας άρεσαν και οι λεπτομέρειες του στυλ, το καπέλο του Βαρέλα, το γούρι του. Ότι υπάρχουν του κάποια το έχει δώσει ο Κάνιος. Αυτό, έτσι? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία και οι ποδοσφαιριστές έχουν ως γούρι. Ο Βαρέλα πήρε από το ντουλάπι του σπιτιού του που τον ακολουθούσε εκεί η κάμερα, το τυχερό καπέλο που του έδωσε ο Κάνιας, γιατί με αυτό το καπέλο δεν έχει χάσει ποτέ όσες φορές το παίρνει μαζί του στις αποστολές του ΠΑΟΚ. Και εκεί αυτόματα θυμάσαι και εσύ σαν άνθρωπος πόσα πράγματα κάνεις, ρε παιδί μου, για να κρατήσεις τα γούρια. Δηλαδή, φέτος, μέσα στη σεζόν, ακόμη και εμείς, με ποια τραγούδια μπαίναμε, ποια τραγούδια επιλέγαμε πριν από παιχνίδια κρίσιμα. Ακόμη και στο γήπεδο, το πώς καθόμαστε. Έτσι. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν... Μόνο στο γήπεδο, τα παοξάκια μας στην Αθήνα που πάνε και κάθονται, ας πούμε, στις καφετέρειες, δεν έρχονται μηνύματα στα social media την ώρα του παιχνιδιού, αν κάτι πάει στραβά, αλλάξτε θέσεις. Πόσες φορές. Από Βαρέλα δεν κρατάμε μόνο αυτό. Από Βαρέλα κρατάμε τη συγκίνησή του στα αποδυτήρια. Την ώρα που παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς από τους συμπαίκτες του. Έτσι ακριβώς. Και εγώ θα κρατήσω, σε συνδυασμό με την συνέντευξη που του είχες κάνει εκεί στα Χριστούγεννα, για την προσωπική δουλειά που έχει ρίξει ο ίδιος στον εαυτό του, το στιγμιότυπο στο ντοκιμαντέρ που μας δείχνει τα χαρτάκια με τις δικές του σημειώσεις για κάθε παίκτη που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εκείνα τα χαρτάκια, το μάτσο που κρατάει εκείνη την ώρα στα χέρια του. Τους επιθετικούς που έπρεπε να προσέξει. Αυτό. Ότι το παιδί αυτό, πέρα από το σώμα του και τις διαφορές που είδαμε φέτος στο παιχνίδι του Βαρέλα, έχει να κάνει και με το νοητικό του Βαρέλα, ο οποίος όλη τη χρονιά δούλεψε πάρα πολύ και μόνος του. Και γι' αυτό κιόλας βρέθηκε στο τέλος της χρονιάς να έχει όλα αυτά τα χαρτάκια. Και το βραβείο βεβαίως του MVP. Πρίγιοβιτς μια μέρα πριν το παιχνίδι στο ΆΚΑ στην τελευταία προπόνηση. Αυτό που περιμένεις από τον Πρίγιοβιτς, αυτή την αυτοπεποίθηση, ότι εγώ θα τα πω αύριο στο γήπεδο, εγώ θα μιλήσω αύριο στο γήπεδο. Αυτό που τραβάει τη φανέλα. Να φανεί το σήμα. Και λέει ότι το μέλλον είναι εδώ, το μέλλον είναι δικό μας. Και τραβάει για να δείξει το έμβλημα του συλλόγου. Κάτι που δεν συζητήσαμε και μου διέφυγε την πρώτη φορά, γιατί το έχω δει 5-6 το ντοκιμαντέρ, να σου πω. Και ξέχασα να στο αναφέρω. Την ώρα που μιλάει ο Μάτος, τα πλάνα δεν είναι όλη την ώρα με τον Μάτος. Δείχνει και πλάνα που δεν είναι live εννοώ. Δείχνει και κάποια στιγμιότυπα από παιχνίδια του. Ναι. Την ώρα λοιπόν που λέει ότι θα παίξουμε σαν ΠΑΟΚ, ακούγεται κάτι. Ακούγεται αυτό. Ναι. Θα χτυπήσουμε το στήθος και το χτυπάει εκείνη την ώρα. Άλλος παίχτης που νιώθει. Ο οποίος κάνει μια εκπληκτική συνέντευξη στον Κρέσπο. Εκπληκτική. Μέσα στα αποδυτήρια. Έχει τελειώσει ο τελικός. Ο Μάτος σε ρόλο δημοσιογράφου ρωτάει τον Κρέσπο για το πώς είδε το παιχνίδι και την ΑΕΚ. Και ο Κρέσπο Θεούλης απαντά. Και ο Κρέσπο νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Ρονιάδης, ότι είναι ο ατακαδόρος που δεν το περιμένεις, ενώ το προφίλ του... Βγάζει πιο χαλαρό, πιο ήρεμο. Δεν σου βγάζει ότι θα είναι ο ατακαδόρος που θα σε μπλοκάρει με την ατάκα του ή θα γελάσεις με την ατάκα του. Νομίζω ότι εκεί ξεδιπλώνει μια πολύ ωραία πτυχή της προσωπικότητάς του. Ποια εμφάνιση. Ποια εκ. Ο Μάτος, ο οποίος το πήρε πάρα πολύ προσωπικά. Ο Μάτος, ο οποίος βγήκε από τα αποδυτήρια με συγκεκριμένη μπλούζα, συγκεκριμένο t-shirt και συγκεκριμένες ατάκες. Και συγκεκριμένες ατάκες. Τα είπε όλα και στην κάμερα. Κρατάμε βεβαίως την ομιλία Λουτσέσκου στα αποδυτήρια. Φοβερός. Συγκλονιστική ομιλία του προπονητή. Είναι αυτό που έλεγα νομίζω, ότι στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς
δεν έχεις να δουλέψεις κάτι παραπάνω. Έτσι. Ό,τι ήταν να κάνεις, το έχεις κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν μπορείς να προσθέσεις πράγματα, να αφαιρέσεις πράγματα. Έχεις στην ουσία μια δουλεμένη ομάδα. Είτε καλώς δουλεμένη είτε κακώς δουλεμένη, έχεις ένα σύνολο. Δεν προλαβαίνεις οποίο... να διορθώσεις πράγματα. Μπράβο, το οποίο προπόνηση. Το έχεις φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Από εκεί και πέρα, για έναν τέτοιο τελικό, δουλεύεις στο ψυχολογικό κομμάτι. Και ο Λουτσέσκου το αντιλήφθηκε απόλυτα, ότι έπρεπε να δουλέψει πάνω στην δύσκολο. Ψυχολογία, να δουλέψει πάνω στον εγωισμό των παιχτών και αυτό να βγάλει στο γήπεδο. Γιατί ξέρει από τον καθένα τι μπορεί να του δώσει αγωνιστικά, ποια είναι τα ελαττώματα του καθενός, που υστερεί ο άλλος, τα ξέρει αυτά. Δεν μπορεί να τα διορθώσει μέσα σε μια εβδομάδα, μέσα σε τρεις μέρες πριν τον τελικό. Έτσι. Εκείνο το οποίο κλήθηκε να κάνει ο προπονητής ήταν να δουλέψει πάνω στην ψυχολογία, στο πώς θα τους ρίξει μέσα στο γήπεδο και τα μάτια τους θα γυαλίζουν. Κοίταξε να δεις. Η ατάκα αυτή θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου. Ότι με το σφύριγμα της λήξης, ένας νικητής θα υπάρχει και αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι εκπληκτικό. Τον Πέλκα. Η ατάκα του Πέλκα στο Αυτό στο που τέλος. Είπες πριν, ότι ο Βιερίνια είναι ο αρχηγός που όλοι θα θέλανε να έχουν στην ομάδα τους. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο Πέλκας είναι ο επόμενος αρχηγός. Ότι το μέλλον υπάρχει. Απλά και χρειάζεται και να το πώς το αντιλαμβάνεται και ένα παιδί. Γιατί ο Πέλκας είναι μικρός, μην μας ξεγελάει η πορεία του. Έτσι ακριβώς. Ένα παιδί που δεν έχει την εμπειρία. Έτσι. Ναι, μεν αγωνίζεται από μικρός, βρίσκεται στην ομάδα, στα σπλάχνα του συλλόγου εδώ και χρόνια. Αλλά όσο να είναι, ακόμη διαμορφώνεται το χαρακτήρα του, η προσωπικότητά του. Και το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται έτσι τον ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια και το μέλλον της ομάδας, νομίζω ότι μόνο χαμόγελα μπορεί να σκορπάει. Έτσι, το είχαμε προσέξει από το τρέιλερ ακόμα. Ναι, ήταν η πολύ ατάκα δυνατή. Δηλαδή του Πέλκα, θα μας βρείτε μπροστά σας. Τελεία. Όλοι. Τελεία. Μην την πάρουμε λαϊκίστικα ότι είναι απειλή. Είναι όμως στίγμα του πάθους, είναι του ΠΑΟΚ. Του θυμού που βγαίνει, ότι αυτά που έγιναν δεν τα ξεχνάμε. Έτσι. Δεν ξεχνάει κανένας. Και βεβαίως τρελό Αλέξανδρο Πασχαλάκη που εκεί καλά. Που είναι ήρεμος και τραγουδάει το σύνθημα, τον πιάνει μια τρέλα, γυαλίζει το μάτι και αρχίζει και ορίεται. Αυτά με το ντοκιμαντέρ. Να το δείτε. Είναι πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο να... Και θα συνεχίσουν, γιατί the future is here είναι το σλόγγαν. Θα βλέπουμε πολλά τέτοια πράγματα. Να πούμε ότι το DVD... Θα κυκλοφορήσει με το Tumba Magazine βεβαίως. Με το κάπι σου, το ειδικό ένθετο. Αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Ελπίζουμε να δούμε και άλλα τέτοια, έτσι και άλλες τέτοιες. Δουλειές. Ο ΠΑΟΚ δείχνει το δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Το έχουμε πει πολλάκες και στα social media και στη δουλειά που γίνεται με τα μέσα. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά, να μαζέψουμε 12. Τα πράγματά μας, γιατί πήγε 12, να δώσουμε σκυτάλη σε Γιώργο Συρίγο βεβαίως, που ακολουθεί, ένας απλός παρατηρητής, μουντιαλικός παρατηρητής, είναι εδώ και θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 3. Εμείς πάμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας, γιατί έχουμε και 3 μάτς μπροστά μας. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Απολαύστε αυτό το Μουντιάλ. Όλη τη εβδομάδα εμείς δεν θα τα πούμε, εγώ τουλάχιστον. Αλλά το Σάββατο. Απολαύστε το. Θα τα πούμε όλα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.